Σήμερα βρισκόμαστε στο κέντρο Χανίων, έξω από το κτίριο Παπαδοπέτρου, το οποίο κτίριο έχει μεγάλη αξία για μας και γενικώς για το φοιτητικό κίνημα της πόλης. Αφού διαχρονικά, κάθε χρόνο, 17 του Νοέμβρη, τελεί υποκατάληψαν το φοιτητικό σύλλογο και έχει και μεγάλη ιστορία και τα προηγούμενα χρόνια, το 2006, που είχε καταληφθεί τότε από το Σύλλογο Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το τότε νομοσχέδιο που έφερε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε σήμερα, το 2024, αυτή η κουβέντα να έχει ξαναμπεί στο προσκήνιο, αφού το τελευταίο διάστημα, όπως συζητά και όλη η κοινωνία, όλα τα περισσότερα πανεπιστήμια και σχολές πανελλαδικά τελούν υποκατάληψη. Έτσι και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι υποκατάληψη η τέταρτη εβδομάδα. Σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη Γενική Συνέλευση. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε πάρει αγωνιστικές αποφάσεις ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια και να διαλύσει εντελώς τα πτυχία μας και την προοπτική μας και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Και ανοίγοντας τέλος πάντων και τον δρόμο για να μπουν δίδακτρα στα προοπτυχιακά ΕΕ, εμείς θα βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται να τσακίσει εντελώς την προοπτική μας να κατατεθεί καν στη Βουλή. Ο επόμενος κομματικός κόμβος, πέρα από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που είναι την Τρίτη, είναι η Πέμπτη στις 8 Δευτέρου που θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα, που και εμείς έχουμε πάρει αγωνιστική απόφαση από το Πολυτεχνείο Κρήτης να βρεθούμε εκεί πλάι σε όλους τους φοιτητές μας από όλη την Ελλάδα και σε όλο τον λαό, να διαδηλώσουμε ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και στο να μην κατατεθεί καν αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα.